ότι από τις πρώτες κιόλας κινήσεις που πρέπει να γίνουν από την υπηρεσιακή κυβέρνηση είναι η σύγκληση του ΚΙΣΕΑ προς ενημέρωση των αρμοδίων, τόνισαν αναλυτές και επιστήμονες σχετικά με το γεγονός ότι στη χώρα μας αυτός ο ένας μήνας μέχρι τις εκλογές και ταυτόχρονα ο σχηματισμός, όπως όλα δείχνουν, κυβέρνηση στην Τουρκία την ερχόμενη Δευτέρα, απαιτεί ετοιμότητα προς κάθε κατεύθυνση. Θεωρώ ότι ο μήνας που μεσολαβεί μέχρι τις 25 Ιουνίου μπορεί να έχει πάρα πολλές εκπλήξεις. Γι' αυτό θεωρώ αναγκαίο αύριο το πρωί Παρασκευή σύγκληση του ΚΙΣΕΑ προκειμένου να ενημερωθούν υπηρεσιακός πρωθυπουργός και υπουργοί για τι συμβαίνει τουλάχιστον στα θέματα του Αιγαίου. Πάντως την ώρα που πολιτικοί και γεωστρατηγικοί αναλυτές διευκρινίζουν ότι η πιθανή επικράτηση Ερντογάν στις τουρκικές εκλογές θα δώσει πλεονέκτημα γνώση στη χώρα μας, άλλοι μιλούν για συγκεκριμένες στρατηγικές που δεν πρόκειται να επηρεαστούν από την εξέλιξη των εκλογών στη γείτονα χώρα. Όταν πάντως κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει αν και σε ποιο βαθμό, σε περίπτωση που εκλεγεί ο Ερντογάν και αυτή θα είναι η τελευταία του θητεία, αυτό θα επηρεάσει την επιθετική ρητορική του και κυρίως την πρακτική της έντασης που αναδιαστήματα προτάσει. Ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων των εκλογών, θα ακολουθήσει λίγο πολύ το πλαίσιο στο οποίο κινείται και σήμερα και στο οποίο έχει κινηθεί μέχρι και τώρα. Το καλό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ξέρουμε τους Τούρκους και ειδικά το καθεστώς του Ερντογάν. Οπότε δεν θα χάσουμε χρόνο για περαιτέρω αναλύσεις. Σε εκδήλωση χθες στο Ηράκλειο παρουσιάστηκε το βιβλίο «Εθνική ασφάλεια» των Κώστα Πικραμένου και Γιώργου Κουκουάκη. Ένα βιβλίο με στόχο να καταδείξει ζητήματα εθνικής ασφάλειας, αλλά και της κρισιμότητας οι πολίτες να είναι ενήμεροι και η πολιτεία να διαμορφώσει το πλαίσιο των θεσμών που απαιτούνται, αντιμετωπίζοντας καθημερινά και όχι, όπως νομίζουν μερικοί, γενικού περιεχομένου ζητήματα που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια. Διαχείριση κρίσεων σε θέματα εθνικής ασφάλειας είναι θέμα της καθημερινότητας. Δεν αφορά ούτε την ελίτ, ούτε κάποιους ακαδημαϊκούς σε πανεπιστήμια. Που σημαίνει ότι το βιβλίο πρέπει να διαβαστεί από τον απλό Έλληνα πολίτη. Παρουσιάζουμε τα Συμβούλια Εθνικής Ασφάλειας που υπάρχουν σε άλλα κράτη με έμφαση στα 5 κράτη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ και την Τουρκία. Και το δεύτερο κομμάτι αναφέρεται στο πλαίσιο το θεσμικό που ισχύει σήμερα. Και στη συνέχεια παρουσιάζουμε κάποιες προτάσεις, οι οποίες πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός καλύτερου θεσμικού πλαίσιου στην Ελλάδα, ώστε να θωρακιστεί η χώρα μας από τις απειλές. Είναι γεγονός ότι διαχρονικά υπάρχουν αδυναμίες και θεσμικές, αλλά και πολιτικές αδυναμίες σε αυτό το πλαίσιο. Και τέτοιου είδους ενδοσκοπήσεις στο σχεδιασμό και στην, αν θέλετε, λειτουργία της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής εθνικής ασφάλειας είναι πάντοτε πολύ ενδιαφέρον να τις βάζουμε στο τραπέζι. Την εκδήλωση συντόνισε ο δημοσιογράφος της Κρήτη TV Γιώργος Αχίνης.